Από το περιοδικό Βοανεργές, τεύχος 66, ιερός αγών, επιλογή εκ των σημαντικότερων δημοσιευμάτων περί του πατρίου εορτολογίου Δημητρίου Κάπα Βακοτόπουλου, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, δια μιας απλής εγκυκλίου εισήραγε το νέο ημερολόγιο εν τη Ελληνική Εκκλησία ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Απάντηση στο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 4ης Ιουλίου 1927. Κύριε Διευθυντά, εν την προχθεσινή εστία δημοσιεύτη ανυπόγραφον ανακοινωθέν εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, για το οποίο δηλούται η εισαγωγή του νέου ημερολογίου, δεν εγένετο ότι δεν εγένετο διεγκυκλίου του Μητροπολίτη Αθηνού Χρυσοστόμου του Μασόνου, ως εγώ είπων κατά τη διάλεξη ίν επί εισάμην την παρελθούσαν Κυριακή το καταστήματι της εταιρείας των φίλων του λαού, αλλά εγένετο δια της 27 Δεκεμβρίου 1923 επισήμου πράξεως της Ιεράς Συνόδου, αναγκάζομαι εκ τούτου να παρατηρήσω τα εξής επί του ανυπογράφου κατακολουθίαν ανεπισήμου και ανευθύνου ανακοινωθέντος. Για το ανακοινωθέντος δεν αμφισβητείται υπό της Ιεράς Συνόδου ότι η εισαγωγή του νέου ημερολογίου εγένε το διεγκυκλίου του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου προς τους Μητροπολίτες του κράτους, αλλά προστίθεται εν το ανακοινωθέντιο ότι εγκύκλιος εγένε το συνεπία της από 27 Δεκεμβρίου 1923 αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Τούτο δεν είναι αληθές, η δε περί τούτου αλήθεια έχει ως εξής. Εν τη συνεδριάση της 27 Δεκεμβρίου 1923 της Επαναστατικής Πλαστηριακής Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έφεραν ενώπιον αυτής το σύστημα της εισαγωγής του νέου ημερολογίου. Μετά συζήτηση απεφάνθησαν τα εξής. Κατά αυτό το κείμενο των πρακτικών της συνεδριάσεως, τούτο ένεκα αποφασίστη υπό της Ιεράς Συνόδου να επικοινωνήσει ο Πρόεδρος και ευθύς του ζητήματος τούτου τας λοιπάς Ορθοδόξου Εκκλησίας και δι' το Οικουμενικών Πατριαρχείων και να επιδιώξει μετά αυτού συνεννόηση και συμφωνία προς εφαρμογή της μεταβολής του ημερολογίου επί της ανωτέρου υποδειχτήσεις βάσεως περί κινητών ακινήτων εορτών Εκκλησία επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος αριθμός φύλου 32 5 Ιανουαρίου 1924 σελής 256 αυτόβουλος και αυτέρετος η εγκύπνος. Εκ δε του εν το Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχοντος φακέλου αποδεικνύεται ότι ούτε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ούτε το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων ούτε το Πατριαρχείο Αντιοχίας ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Σύνοδο της Μεγάλης Εκκλησίας συνεφώνησαν στην εφαρμογή νέου ημερολογίου. Ταύτα είναι η αλήθεια πραγμάτων και παρακαλώ τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο να δημοσιεύσει τα έγγραφα των συνεννοήσεων αυτού μετά των τεσσάρων Πατριαρχείων τα οποία έκαμνε συνεπία της ανωτέρω ρυθείς αποφάσεως της Συνόδου της Ιεραρχίας. Εξέδωκε λοιπόν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος την εγκύκλιο αυτού αυτοβούλος και αυτερέτος χωρίς να πραγματοποιηθεί απόφαση της Ιεράς Συνόδου περί προηγουμένης αποφάσεως μετά των άλλων εκκλησίων. Αληθώς δε εγώ είπων εν τη διαλέξη μου ότι η εγκύκλιος του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου είναι η μόνη επίσημος αντικανονική πράξη της Εκκλησίας της Ελλάδος διείς μόνο εισήχθη ο επάρατος νεοτερισμός. Περί δε της 27 Φεβρουαρίου 1924 εγκυκλίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου την οποία επικαλείται το ανακοινωθέν παρακάτω παρατηρώ τα εξής. Εν το Παντένο της Αλεξανδρίας τόμο 1923 σελίδα 195, δελτίο 195, δημοσιεύεται επιστολή του Πατριάρχου Μελετίου προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας διείς ο Μελέτιος
εξαρτά την λύση του ζητήματος του ημερολογίου της κοινή αποφάσεως απάσης Εκκλησίας και προτείνει τον καταρτισμό Επιτροπής Αντιπροσώπων εκάστης Εκκλησίας εν Κωνσταντινούπολη, όπως μελετήσει παρισταμένος μετά το Πάσχα 1923 το ημερολογιακό ζήτημα και υποδείξει τον τρόπο κανονικής επιλύσεως. Επειδή δε τα Πατριαρχία και άλλα αυτοκέφαλα Εκκλησία του Ανατολικού Δεύματος εν Ευρώπη δεν συνήνεσαν να συγκροτήσωση Οικουμενική Σύνοδο περί μεταβολής του ημερολογίου, ο Πατριάρχης Μελέτιος επιδεικνύουν αντί μέσω την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου με τον απόκριφον σκοπό της προσεγγίσεως της Ανατολικής Εκκλησίας στην Αγγλικανική Εκκλησία, συνεκρότησε εν Κωνσταντινούπολη συνέδριο το οποίο απεκάλεσε πανορθόδοξον αποτελούμενο εκ των Μητροπολιτών Κιζίκου, του καθηγητού της Ενχάλκη Θεολογικής Σχολής Αντωνιάδου, του παρεπιδημούντος εν Κωνσταντινούπολη Αρχιεπισκόπου Κισινοβίου και Χωτίνης κυρίου Αναστασίου, του παρεπιδημούντος επίσης εν Κωνσταντινούπολη Αρχιεπισκόπου Αλουετίδων Νήσων και Βορείου Αμερικής κυρίου Αλεξάνδρου της Οσμαντισμιωτάτου, Μητροπολίτου Μαυρομουνίου και Παραθαλασσίας κυρίου Γαβριήλ, του καθηγητού των Μαθηματικών και Μηχανικής εν το Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου δόκτωρος Μιλούτιν Μιλάκοβιτς, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Βασιλείου του σημερινού Πατριάρχου και Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δυραχείου κυρίου Ιακώβου, του Πανοσιολογιατάτου Αρχιμανδρίτου κυρίου Ιουλίου Σκριμπάν, του Ρουμάνου Γερουσιαστού Πέτρου Δραγίτς και του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου κυρίου Γερμανού. Δηλαδή, το δίθεν πανορθόδοξο συνέδριο του Μελετίου απετελέστη από 6 αρχιερείς, 2 κατώτερους κληρικούς και 3 λαϊκούς, χωρίς ουδής εξ όλων τούτων να είναι επισήμως αντιπρόσωπος ούτε ενός εκ των 4 Πατριαρχείων της Ανατολής, ούτε των Εκκλησιών Ελλάδος, Σερβίας και Ρουμανίας. Το ψευδοπανορθόδοξο συνέδριο. Το ψευδοπανορθόδοξο τούτο συνέδριο αποφάσισε τον Ιούνιο του 1923 τα εξής τελικά, σχετικά, άνευ ουδενός κανονικού δικαιώματος ανεγνώρισαν ότι η άρση της μεταξύ του θρησκευτικού και πολιτικού ημερολογίου διαφοράς είναι ανάγκη αναπόφευκτος και ότι ουδέν κόλλημα υπάρχει για την διόρθωση του εν χρήση εκκλησιαστικού ημερολογίου κατά τα διδόμενα της αστρονομικής επιστήμης, ομοφόνος αποφασίζει τη διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου. Μόνος δε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο Μασόνος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, απέστειλε προς Σεβασμιωτά τους Ιεράς της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος την από 8 Μαρτίου του 1924 εγκύκλιον της Ιεράς Δήθεν Συνόδου περί του ημερολογίου, εν τη οποία γράφει τα εξής: «Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας εν τη συνεδρία της 27 Δεκεμβρίου 1923 απεφάσισε όπως προβεί η σχετική πρόταση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και δι' αυτού προς τας λοιπάς αυτοκεφάλους Ορθοδόξης Εκκλησίας αποδεικνύουσα άμα και τρόπον λύσεως του ζητήματος». Ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός τότε Γρηγόριος Ζήτα, μετά περί αυτών Ιεράς εν Δημούσης Συνόδου της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, αποδεξάμενος την πρόταση της Ιεράς Συνόδου και αναγνωρίσας την επίγουσαν ανάγκη της επιλύσεως του ζητήματος δια επισήμου γράμματος από 28 Ιανουαρίου ανήγγειλεν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και δια τηλεγραφήματος 24 Φεβρουαρίου επανέλαβεν ότι οριστικώς αποφασίστη όπως η 10η Μαρτίου 1924 λογιστεί, ονομαστεί
και ορταστεί ως 23η Μαρτίου του ημετέρου ημερολογίου. Κατά τη διόρθωση ταύτην, εν χρήση της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιουλιανού ημερολογίου, εις το εξής, εάν μόνο εν Ελλάδη θα υπάρχει ημερολόγιο δια την Εκκλησία και δια την Πολιτεία. Ταύτα εις εκτέλεση της διορθώσεως του Ιουλιανού ημερολογίου, αποφάσισε τη Ιερά Συνόδου σε αυτοκεφάλαιο Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Σεβασμιωτά της Ιεράς και της Ανακοινούντης, παρακαλούμεν όπως διαταχθώσουν παρά αυτόν τα δέοντα ή να συμφώνως πάντες, έχουμε και ιδία σε ορτάς και μία καρδία δοξάζομαι και ανυμνούμε το όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Εκ της εγκυκλίου τάφης του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου αποδεικνύεται ότι μία και μόνη ύπαρξη πράξη της Ιεραρχίας της Ελλάδος όταν το Δεκέμβριο του 1923 απετέλει αυτή την επαναστατική πλαστηριακή ψευδή Ιεράν Σύνοδων δια της οποίας αποφασίστη όχι η εισαγωγή του νέου ημερολογίου αλλά και προ αυτή συνεννόησης και η συμφωνία απασών των αυτοκεφάλων εκκλησιών της Ανατολικής Εκκλησίας, απόφαση δε της διαρκούς συνταγματικής κανονικής Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν υπάρχει καμία. Επίσης αποδεικνύεται εκ της εγκυκλίου του Χρυσοστόμου ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης δεν αποφάσισε την εισαγωγή του νέου ημερολογίου εν συμφωνία μετά της Ιεράς Συνόδου της Μεγάλης Εκκλησίας, αλλά μόνο μετά της ενδυμούς εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου. Είναι δε γνωστό ότι κατά τους κανονισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι άκυρος και ανίσχυρος πάσα πράξη του Πατριάρχου λαμβανωμένη άνευ της γνώμης Συνόδου της Μεγάλης Εκκλησίας. Κατά ταύτα το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου δόλωσα κύριοι όσα είπων εγώ εν τη διαλέξη μου δηλαδή ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαγράμματος αυτού προς τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο συνήνεσεν εις την εισαγωγή του νέου ημερολογίου. Αντί δε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος να προσπαθεί να πείσει περί της υπάρξεως αποφάσεως της Μεγάλης Εκκλησίας δια συμπεράσματος ας δημοσιεύσει την απόφαση αυτή. Ας δημοσιεύσει και αυτό το γράμμα του Πατριάρχου εν το οποίο δεν αναφέρεται βεβαίως η ύπαρξη αποφάσεως της Μεγάλης Εκκλησίας. Αλλά προς τι κύριε Διευθυντά επικαλείται ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος την νησάν ορυθήσαν έναρξη της ελληνικής ιεραρχίας και το γράμμα του Πατριάρχου για να δικαιολογήσει την ασεβέστατη αυτού εγκύκλιο. Μήπως οι Έλληνες ιεράρχοι είναι κατά μόνας είτε όλοι μαζί ή και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης είτε μόνος είτε τι μετά τις εκτιμούς συνόδους έχουσι το δικαίωμα να παραβιάσει τους ιερούς κανόνας και τα σειράς παραδόσεις και να θίξει στο εορτολόγιο και το Πασχάλιο. Προς τι δικαιολογία του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου παραβώντες το Σύνταγμα, τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας, την Ιερά Πανάδοση και τους νόμους της Πολιτείας, μεταξύ των οποίων είναι και το Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου του 1923, όμως εν χειροτονούμενος αρχιερεύς και διοριζόμενος πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να φυλάδει το Σύνταγμα τους Ιερούς Κανόνες της Ιεράς Παραδόσης και τους νόμους της Πολιτείας, τις δύναται να αρνηθεί ότι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εναντίον του όρκου του προέβη και θείους και ανθρωπίνους νόμους για της εισαγωγής του νέου ημερολογίου. Δέλτα Κάπα Βοκοτόπουλος, εν Αθήνες, τη 6η Ιουλίου 1927. Ιωάννης Βοκοτόπουλος Δημήτριος, νομικός και πολιτευόμενος εξήρου γεννηθής το 1850. Εχρημάτισε Υπουργός Δικαιοσύνης από το έτος 1905 έως 1908 επί κυβερνήσεως Γεωργίου Θεοτόκη και το 1916 επί κυβερνήσεως Καλογεροπούλου. Αντετάχθη από τις πρώτες ημέρες της παρανόμου εισαγωγής του νέου παπικού εορτολογίου στην Εκκλησία της Ελλάδος με διαλέξεις και με άρθρα στις εφημερίδες, ιδιαίτερα στην εφημερίδα Σκρίπ του Γρηγορίου Ευστρατιάδη, συνεργάστηκε με την κοινότητα των ΓΟΚ και ανέλαβε την υπεράσπιση στα δικαστήρια των διοκομμένων κληρικών των ΓΟΚ. Ήταν ο συνήγορος των ΓΟΚ στις πολύκροτες δίκες των αημνήστων Κωνσταντίνου Καραγιαννίδη, Π. Βασιλείου, Σακελαρόπουλου, Εμμανουήλ Χανιώτη, Πατήρ Μάρκο, εκοιμήθη εν κυρίω το 1934 σε ηλικία 84 ετών. Μάρκος Χανιώτης, μοναχός,
Μακάρι εν Κυρίω αποθνίσκοντες, επάρτη και λέγει το πνεύμα ειν αναπαύσονται των κόπων αυτών, τα γάρ έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Αποκάλυψη Ιώτα Δέλτα 13. Στις 4 Ιουνίου 1977, ημέρα Παρασκευή, κοιμήθη εν Κυρίω ο παλέμαχος αγωνιστής των πατρίων παραδόσεων, πατήρ Μάρκος Χανιώτης Μοναχός. Η μορφή του αποτελούσε για τους γόχο ολοκλήρου της Ελλάδος μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού. Είναι ανεκτίμητες και αξιοθαύμαστες οι υπηρεσίες που ο πολύ σέβαστος πατήρ Μάρκος προσέφερε στον αγώνα της ελληνικής εκκλησίας των γόχ. Υπήρξε ανεκτίμητος πνευματικός οδηγητής και παρηγορητής πολλών πιστών. Πολυγραφικότατος, προσπαθούσε να κάνει γνωστό το μεγαλείο της φυλτά της Ορθοδοξίας. Εχρημάτισε διευθυντής στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της κοινότητας ΓΟΚ Κήρυξη των Ορθοδόξων 1931-1935, συνεργάστηκε στα περιοδικά Φωνή της Ορθοδοξίας, Άμυνα των Πατρίων Δράμας, Φάρος της Ορθοδοξίας Χίου, Κήρυξη Νησίων Ορθοδόξων, Ορθόδοξος Παρατηρητής, Πάτρια και σε άλλα. Εις μνήμην του τα ιστορικά Πάτρια θα είχαν πολλά να δημοσιεύσουν εκ της πληθώρας των δημοσιευμάτων του σε βιβλία, σε περιοδικά, επιστολές κλπ. Δημοσιεύουν κατωτέρω ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από το τελευταίο βιβλίο του, το ημερολογιακό σχίσμα, το οποίο ο οποίος μας περιγράφει την μεγάλη στιγμή της ζωής του, την ένταξή του δηλαδή κάτω από το λάβαρο των τιμίων αγωνιστών των πατρίων παραδόσεων. Αναφέρω ως θαύμα το γεγονός το οποίο συνέβη εις την εμία αναξιότητα. Το 1925, με τα διακοπάς του ιεροδιδασκαλίου της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας, επορεύθημε εις την Κοσμόπολη Καλάνδρας της Κασάνδρας Χαρκιδικής μετά την ως συναδέλφου προς ανάπαυσιν εν το ιερό μετοχείο της Αγίας Αναστασίας. Εξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου με τον νέο. Όλη η Κοσμόπολη συκολούθη το παλαιό Ορθόδοξο εορτολόγιο. Οι χριστιανοί σχολούνται με τον αλωνισμό και τη συγκομιδή καρπών. Μας εφιλοξένησε ο εφημέριος Γέρον Παπαδημήτρης. Εις τον εσπερινό δεις των κατοίκων προσήλθε. Τούτο με ελείπησε, διότι ενόμιζον ως η σημερινή κατά το πλήστον διανοούμενη ότι η κρατούσα εκκλησία αποτελεί την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι λόγω του φόρου των καθηκόντων μου εις το ιεροδιδασκαλείο δεν θα μου εδίδετο καιρός να ασχοληθώ με τη μελέτη της ημερολογιακής καινοτομίας. Βλέπον δε την αδιαφορία των χριστιανών ως προς τον εκκλησιασμό, συνέστησα εις τον εκεί αστυνομικών σταθμάρχη όπως εξαναγκάζει τους κατοίκους να προσέλθουν εις την πρωία εις την εκκλησία απαξάπαντες. Κατά το εξημέρωμα δε της νομιζομένης ταύτης μεγάλης εορτής είδων καθύπνων ότι ευρέθην εις ιερών ναών αρκετά μεγάλων σχήματος βασιλικής και ότι ανέβην εις το ιερόν άμβονα αυτού προσομιλία. Ο ιερός ναός ή το παντέριμος το δε ιερόν άνευ την ως ιερατικού προσώπου δε μία ψυχή ανθρωπίνη βρίσκεται εν το ναό και ευνηδίως συστάμενος εν απορία επί του άβδομονος αστραπιαίος από της Αγίας Τράπεζης ακούω φωνή δια τι συμμαχής με τον βήθιον δράκοντα. Εξύπνησα από τόμος διαλογιζόμενος τι να σημασία έχει η φωνή αυτή από την όμενη εις εμέ. Είχε προσέλθει το πρωί ολόκληρος η Κομόπολης, ο ιερός ναός ή το υπερπλήρης. Στην ομιλία μου μετά την υπόθεση της εορτής εκαυτηρίασα τη στάση των ελέγχων αυτούς πώς θα εορτάσουν όταν θα έλθει η εορτή με το παλαιόν. Εις τα καφενεία ή στα ταβέρνας είναι αληθές ότι οι χριστιανοί σκανδαλίστησαν και εξεβασμού, διότι υπήρχον μαθητές εις το ιεροδιδασκαλείον τέκνατον δεν ανεκκίνωσαν εις εμέ την δικαία των αγανάκτησιν. Ήσαν εν τάξη χριστιανοί, εγώ ευρισκόμουν εν την πλάνη. Κ.
Και τούτο διέγνωσα αφού το επόμενο έτος υπέβαλα την παρέτησή μου από τις θέσεως εν το ιεροδιδασκαλείο. Ούκ απειθείς εγενόμην εις την φωνή της οποίας αυτήκος εγενόμην από τις Αγίας Τραπέζης του Ιερού και κατελθών εις Αθήνας επεδόθην στη μελέτη επί εξάμηνων ολόκληρων εις το ενδότερον της Εθνικής Βιβλιοθήκης μελετήσας την διαμυφθήσαν αλληλογραφία μεταξύ των τεσσάρων Πατριαρχείων της Ορθοδοξίας εις το ζήτημα της αυθαιρέτου και αντικανονικής εισαγωγής του παπικού ημερολογίου υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τη μελέτη αυτήν διαπίστωσα δυστυχώς ότι όλη η Εκκλησία διαμαρτυρήθησαν εναντίον της αποφάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος να ονομαστεί 10η Μαρτίου από 23η από 10η Μαρτίου 23η Μαρτίου παρά των θείων, παρά θείων νόμων και κατά παράβαση της Β' Δέλτα της 18ης Ιανουαρίου 1923 με προφανή πλέον πρόθεση και επιβουλή του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνού Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Ο Αρχιεπίσκοπος τότε την μεν ιεραρχία εξαπάτησε των δε Οικουμενικών Πατριαρχείων δολίως εξεβίασε. Εγνώρισα την ευσέβεια και των ζήλων του ευσεβούς λαού του οποίου η καρδία έσφιζε από τον παλμόν των ισχυρών τόσων των εθνικών παραδόσεων όσο και της Ορθοδοξίας. Και έκτοτε χάρη του Θεού ενετάχθην κατά καθήκον της Ορθοδόξης μου χριστιανικής συνειδήσεως ανιδιωτηλώς στον Ιερόν Αγώνα ως απλού στρατιώτης υπέρ της Τιμαλφού του Τιμαλφού Θησαυρού, της αλήθειας της πατρός Ευσέβειας, τον οποίον δυστυχώς η κρατούσα Εκκλησία παραπλανηθήσα υπό των καταχθονίων οργανώσεων των σκοτεινών δυνάμεων, κατεπρόδωσε το ημερολογιακό σχίσμα σελίδα 218-220. Να τους μονοφάτσετε έτσι. Ώστε λοιπόν Γερονικόλα μείνατε σταθεροί στην πίστη των πατέρων σας και δεν ακολουθήσατε το νέο ημερολόγιο. Θα το πιστέψεις πάτερ μου. Την ευχή σου να έχω ούτε για μία στιγμή δεν ξεφύγαμε από την πίστη μας. Μου απάντησε γεμάτος χαρά και ικανοποίησε ένας ολόλευκος λεβεντόγερος κριτικός. Ψηλός στ' ανάστημα, ξερακιανός και μελαχρινός στην όψη, με μαύρη πουκαμίσα, με φαρδιά κριτικιά βράκα, καθόταν απέναντί μου δοσμένος στις αναμνήσεις. Η διόρυθμη μαύρη μαντήλα του, στολισμένη με κρόσια και δεμένη με χάρη στο κεφάλι του, τα σταχτιά τσιγκελωτά μουστάκια του και το πανώριο ανάστημά του μου θυμίζουν τους παλιούς λεβεντοκαπεταναίους της κριτικής επαναστάσεως. Το χωριό του Γερονικόλα, το ζαρό του Μονοφατσίου, μία από τις λίγες περιοχές της Κρήτης που διατηρούσαν τα παραδοσιακά τους ήθη και έθιμα, είναι βυθισμένο μέσα στο πλούσιο ελαιώνα και πορτοκαλιές και με πολλά μα πάρα πολλά τρεχούμενα νερά. Το χωριό αυτό σήμερα Κομόπολης χωρίζεται τότε σε δύο κοινότητες, τον Άνω και το Κάτω Ζαρό. Όλες τότε οι οικογένειες του Κάτω Ζαρού και οι περισσότερες του Άνω ακολουθούσαν παρά τους μεγάλους διωγμούς των Πάτριων Εορτολόγιων και σε όλα όμως κοντινά χωριά όπως η Αγία Βαρβάρα, στο Ασίμι, στα Ανόγια, στις Καμάρες, στη Γέγερη, στο Τιμπάκι. Υπάρχουν αρκετές οικογένειες που κρατούν το Πάτριο Εορτολόγιο. Πολλά και σκληρά ήταν τα μέτρα που έπαιρναν κάθε φορά οι επίσκοποι της Κρήτης για να μεταφέρουν τους παλαιομερολογίτες να καταφέρουν τους παλαιομερολογίτες να δεχτούν το παπικό εορτολόγιο. Μάται όμως εκοπίαζαν, γιατί οι κριτικοί ευσεβείς στηρητές των πατρίων παραδόσεων ξέρουν να αγωνίζονται για την πίστη τους τόσο καλά όσο και για τη λευτεριά της Κρήτης. Χαριέστατα αλλά και πολύ ενδιαφέροντα είναι όσα με τη χαρακτηριστική ντοπιολαλιά του διηγείται στη συνέχεια της συνομιλίας μας ο αγαθός και ευσεβής Γερονικόλας. Εμείς πάτερ μου την ευχή σου να έχω, όπως σου είπα και στην αρχή, βρήκαμε την πίστη μας και στους συγχωρεμένους τους γονιούς μας, έτσι και την κρατήσαμε. Μα καλά Γερονικόλα, με τον Μητροπολίτη Ηρακλείου πώς θα βγάλατε πέρα? Δεν σας πείραξε? Δεν σας κυνήγησε όπως έκαμε και στα άλλα χωριά? Μας πείραξε και μας καταπείραξε πάτερ. Και τι δεν μας έκανε ευλογημένος? Στην αρχή
άγρεψε πολύ και σφάλισε τις εκκλησίες. Αφού την καμπάνα ακόμη μας απαγόρεψε να χτυπούμε. Χωριστά και έβαλε τον Παπαγιάννη και στα σίδερα, στη φυλακή. Αλλά τι να σου πρωτομολογήσω, πάτερ μου. Είναι πάρα πολλά αυτά που τραβήξαμε από τον ευλογημένο, μου λέγει ο Παπα-Νικόλας, κουνώντας το κεφάλι του και στρίβοντας με τέχνη τα μουστάκια του. Για να μην σε κουράζω, Γερονικόλα, πες μου αν θες τούτο. Πώς αντέξατε όλες αυτές τις δοκιμασίες και ξεμπερδέψατε από όλα αυτά? Δώσε προσοχή, πάτερ μου, σε όσα σου πω και θα σου ομολογήσω. Μια χρονιά που λες την ευχή σου να, μας κάλεσε ο Μητροπολίτης όλης της Επιτροπής να πάμε στη Μητρόπολη του Χάνδακα, στο Ηράκλειο. Ήμουν τότε τόσο πιο νέος, ήσαμε 60 χρονών και ήμουν δήμαρχος στο χωριό. Σαν φτάσαμε στη Μητρόπολη με κάλεσε μόνο μου στο γραφείο και ο Θεοφελέστατος. Ανέβηκα, το χαιρέτησα και με έβαλε να καθίσω κοντά του. Με κέρασε μάλιστα και τσικουδιά. Πιάσαμε λοιπόν κουβέντα για το χωριό, καθώς τα λέγαμε ήσυχα και ωραία, ξαφνικά λες και τότε θυμήθηκε το σκοπό που με κάλεσε, αγρίεψε και με τραχιά φωνή μου λέει: «Καλά όλα αυτά, αλλά για πες μου τώρα, τι θα γίνω εγώ με εσάς τους Ζαριανούς? Δεν το έχετε σκοπό να κάνετε παγκοσμίω στην εκκλησία και στο δεσπότη σας? Δικό σας κόμμα θέλετε να κάνετε? Θεοφιλέστατε», του λέω, «να με συμπαθάς. Εμείς και στην εκκλησία μας υπακούμε, κάνουμε και το δεσπότη τιμούμε όπως πρέπει. Αλλά καθώς λένε τα χαρτιά όπως θαρώ, και εσύ δεσπότη μου καλά το ξέρεις, με τις 13 μέρες που βάλατε παραπάνω τη φραγκέψατε την εκκλησιά μας. Και εμείς οι κριτικοί, το ξέρεις καλά δεσπότη μου, τι έχουμε τραβήξει από δάφτους αναθεματισμένους ενετούς φράγκους, τους ενετικούς τους φράγκους. Τι με θέλεις τότε, πάτερ μου? Θεριό ανήμερο έγινε ο δεσπότης και πετάχτηκε με μιας μέχρι κίδα πάνω. Και δεν μου λες, ρε, με ρωτά, ποιος σας φουσκώνει τα μυαλά με αυτές τις χωρατάδες? Τι 13 μέρες μπρος, τι 13 μέρες πίσω? Τα ίδια γράμματα, μα θες, δεν λέμε? Τα ίδια λένε και σήμερα, είναι ημερολογίτες, τα ίδια γράμματα δηλαδή. Αλλά άδειασε κι άλλα ο δεσπότης, ξεθύμανε καλά καλά και ξανακάθισα αμήλυτος περιμένοντας την απόκρισή μου. Έγινε λίγο σιωπή. Εν τω μεταξύ πέρασε ο θυμός του δεσπότη, δεν ήταν δά και τόσο κακός, και τότε βρήκα και εγώ το θάρρος και τον ρώτησα: «Εγώ έχω και εγώ, δεσπότη μου, το ελεύθερο να ρωτήσω κάτι?» Και χωρίς να μου το επιτρέψει το ξαναρωτώ: «Μήπως, δεσπότη μου, κατέεις για την επαρχία μας γιατί τη λένε μονοφάτσι?» «Όχι», μου απάντησε ξερά. Έδειχνε όμως να τον τρώει περιέργεια τι θα του πω. «Άκου τότε, δεσποτά μου, σαν δε βαριέσαι, θα στα πω όπως τα έχουμε μάθει από τις παππούδες μου. Τον καιρό που λες, δεσποτά μου, τσί του Κροκρατιάς, οι άπιστοι Οθωμανοί έκαμαν τα 1000 βάσανα. Παππούδες μας τους χριστιανούς, τους παππούδες μας στις επαρχίας αυτής, σκοπός τους ήταν να κάμουν τους χριστιανούς να πιστέψουν και να αρνηθούν την πίστη τους. Τράβηξαν πολλά οι πατεράδες μας, αλλά κανείς ούτε στο νου του έβαλε καν να αλλαξοπιστήσει. Στην αρχή όλα τα υπομείναμε κατερικά, μέρα με τη μέρα όμως τα βάσανα μεγάλωναν. Μαζεύτηκαν λοιπόν μια μέρα οι γεροντότεροι για να βρουν τι θα είναι εκείνο που θα τους γλίτωνε από τα μύρια βάσανα που τραβούσαν. Είπαν πολλά και έδιωξαν πολλά. Στο τέλος απεφάσισαν με την απλότητα και την αγραμματοσύνη που τους κατήχε να δεχτούν να τουρκέψουν τάχαμα στο φανερό για να κάμουν στα κρυφά τα καθήκοντά τους σαν καλοί χριστιανοί. Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα κιόλας, παραμονές των Χριστουγέννων, μαζεύτηκαν και πήγαν στο Σαράι, στον Πασά, να πούν την απόφασή τους. Χάρηκε ο Πασάς με όλο το σκυλολόι του χοντζάδιν. Σκέφτηκαν όμως ότι ήταν αδύνατο να περιτιμηθεί όλο αυτό το πλήθος, γι' αυτό και έβγαλαν την απόφαση που τη φώναξε ο Πασάς από το παραθύρι του Σεραγιού: «Από σήμερα είστε όλοι σας πιστοί του Μωάμεθ. Και τους χείρους γουρούνια τι να τους κάνουμε, Πασά μου?» φώναξε με μια φωνή όλο εκείνο το πλήθος. «Γιατί όπως σας είπα, δεσποτά μου, ήταν παραμονές Χριστουγέννων
Και ξέρει η Θεοφιλία σου εδώ στην Κρήτη, τις μέρες αυτές φάζουμε ψιχύρους, τα γουρούνια. Ο Πασάς δεσπότη μου δεν περίμενε την ερώτηση, έμεινε για λίγο σκεφτικός, γιατί στους πιστούς του Μωάμεθ απαγορεύεται να τρώγουν χοιρινό κρέας. Αφού συμβουλεύτηκε και τους χοντζιαντζάδες του, βγήκε πάλι στο παράθυρο και φώναξε «Να τους μονοφάτετς!». Εννοούσε να φάνε τους χείρους μονοφορά και να μην τους παστώνουν ή να κάνουν λουκάνικα και να τρώγουν όλο το χειμώνα όπως έχουμε συνήθεια. Και από τη σαφή αυτή απάντηση που κατέβασε η κούτρα του Πασά δέσποτα, πήρε το όνομα της επαρχίας μας και λέγεται Μονοφάτς. Και λοιπόν τι θες να πεις με αυτά, Κυρνικολό, βιάστηκε να ρωτήσει περίεργος ο δεσπότης. Τίποτα το σπουδαίο δεσποτά. Μόνο θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σε ρωτήσω δέσποτα. Εμείς τις 13 μέρες τι να τις κάνουμε, να τις μονοφάγουμε σαν τους χείρους? Κόκαλο ο δεσπότης πάτερ μου, την ευχή σου να έχω, μου είπε γελώντας όλος χαρά ο Γερονικόλας. Και έτσι μας άφησε ήσυχους και δεν μας καταπήραξε. Περίφημα τα λέγεις Γερονικόλα μου, την ευχή σου να έχω, του είπα και εγώ με τη σειρά μου. Πρώτο δημοσιεύθηκε το έτος 1952 στον κήρυκα των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Εγγράφει το έτος 1946. Αυτοί ήταν οι αγωνιστές του πατρίου στην Κρήτη, και ο γέρον Μάρκος Χανιώτης και ο κύριος Βοκοτόπουλος. Αγωνιστέ ομολογητέ που εξαιτίας αυτών των Αγίων Ανθρώπων, των εναρέτων ομολογητών, έχουμε σήμερα στο Πάτριο αυτό τον αγώνα που υπάρχει.